Από την αρχή είχα τοποθετηθεί αρνητικά για το νομοσχέδιο που προβλέπει τον γάμο και την τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια, ξεκαθαρίζει ο βουλευτής Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας, ο οποίος καταψήφισε το επίμαχο νομοσχέδιο. Σημειώνει μάλιστα ότι δεν καταψήφισε από προκατάληψη, ούτε έχει οπισθοδρομικές αντιλήψεις. Δηλώνει ωστόσο ότι μεγάλωσε με παραδοσιακά αξιακά πρότυπα. Είναι κοντά στην Εκκλησία και πιστεύει ακράδαντα πως η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών δεν επιθυμεί την επιχειρούμενη εξίσωση της παραδοσιακής οικογένειας με μητέρα, πατέρα, παιδιά με οποιοδήποτε ομόφυλο σχήμα, ούτε επιθυμεί την εξάλληψη της μητρότητας. Μεγαλωμένο σε μια οικογένεια με παραδοσιακά αξιακά πρότυπα, υπηρετώντας επί μια ζωή στο πολεμικό ναυτικό με τις αρχές και αξίες του πολεμικού ναυτικού, αλλά και ως ένας άνθρωπος κοντά στην Εκκλησία, έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι η πλειονότης των Ελλήνων πολιτών δεν επιθυμεί την εξίσωση μιας παραδοσιακής οικογένειας, μητέρα, πατέρα, παιδιά, με μια άλλη μορφή, οποιαδήποτε άλλη μορφή ομόφυλων ζευγαριών, ούτε επιθυμεί την εξάλληψη της μητρότητας. Έτσι λοιπόν, για καθαρά λόγους συνείδησης, για καθαρά αξιακούς λόγους, παρότι ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση και είναι ευνόητο για ποιο λόγο, εγώ καταψήφισα το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι η απόφασή μου αυτή συνάδει με το αίσθημα των περισσότερων τουλάχιστον πολιτών της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων Ίσων, και άλλωστε αυτούς εγώ εκπροσωπώ και αυτό θα έπρεπε να πράξω. Όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Η κίνηση, η απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να δώσει τη δυνατότητα στους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση δείχνει ότι είναι ένας πραγματικός ηγέτης με βαθιά δημοκρατική παιδεία και ότι σέβεται πρωτίστως την κοινοβουλευτική του ομάδα. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Αν είχε τεθεί, κύριε Γκίκα, θέμα αυστηρής κομματικής πειθαρχίας, θα ήταν η ίδια ψήφος σας? Σας είπα ότι είναι ψήφος κατά συνείδηση και όταν είναι ψήφος κατά συνείδηση, είτε είναι κομματική πειθαρχία είτε δεν είναι κομματική πειθαρχία, εγώ θα έπρατα το ίδιο. Είναι θέμα αξιακό. Δεν έχει να κάνει με πολιτικές. Είναι θέμα συνείδησης. Πώς να σας το πω. Εμείς δεν είμαστε και παιδιά πια. Με τις κόρες μου που το κουβέντιασα το θέμα, οι κόρες μου δεν είχαν πρόβλημα. Είναι η νέα γενιά.